Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Έγινε το τεστ DNA. Αποδείχτηκε ότι ο άνθιμος είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Όμως αυτή τη φορά η Μαρία Νεφέλη Γαζή δεν πηγαίνει να υπογράψει την αναγνώριση του παιδιού από τον άνθιμο. Ναι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Ο δικηγόρος μας μιλάει αποκλειστικά, Κατερίνα, του άνθιμου Ανανιάδη. Είχε οριστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία για να πάει η Μαρία Νεφέλη να γίνει η αναγνώριση πατρότητας. Δεν πήγε ποτέ και όπως όλα δείχνουν, πλέον θα δοθεί λύση στα δικαστήρια. Να δούμε τι μας έχει πει και θα σας πω και όλο το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Μια ντροπή παίρνει το έπος ανάμεσα στον άθιμο Ανανιάδη και την Νεφέλη Γαζή. Εκεί που είχαν βγει τα αποτελέσματα DNA και αποδείχθηκε ότι το παιδί είναι του άθιμου Ανανιάδη, έμενε μόνο να υπογράψουν και επίσημα πως το παιδί είναι δικό του. Η Μαρία Νεφέλη Γαζή αποφάσισε να μην πάει ποτέ και να τους αφήσει να περιμένουν. Η άλλη πλευρά δεν ήθελε την συνενετική επίσης του θέματος και μας παρέπεμπε στη δικαιοσύνη, δηλαδή να γίνει δικαστική αναγνώριση. Τους καλούσαμε να προσθέσουν σε συμβολιογράφο την προηγούμενη Πέμπτη. Δεν ήρθανε, παρήλθε η ώρα, πέρασε και άλλη μισή ώρα επιπλέον, μήπως κάτι είχε προκύψει, ούτε τηλεφωνική επικοινωνία, ούτε ενημέρωση, δεν ήρθανε. Μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή μας και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο, δικηγόρος του άνθιμου, κ. Νικόλαος Κυράτσης, αποκαλύπτει πως η επόμενη κίνησή τους θα είναι η δικαστική οδός και τα ασφαλιστικά μέτρα. Ο καθένας που βρίσκεται σε αυτή τη θέση μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα που είναι η αγωγή αναγνώριση τέκνων και επίσης με αυτό το δεδομένο, έχοντας βέβαια πάντα DNA, να ζητήσει και με ασφαλιστικά μέτρα να επικοινωνεί με το παιδί, να έχει μια επαφή με το παιδί. Αυτό όμως που ενόχλησε περισσότερο τον άνθιμο ήταν πως ο ίδιος είχε ζητήσει προσωπικά από τη Μαρία Νεφέλη να έρθει για να δει έστω και λίγο το μικρό του γιο. Αυτός θεωρούσε, παρακάλεσε και στο συμβολιογράφο να προσέλθει με το παιδί. Έτσι, έστω εκείνη τη στιγμή να το δει μέχρι να διευθετηθούν τα θέματα. Εφόσον βέβαια προχωρούσε η διαδικασία εξωδικαστικά. Δεν προχώρησε δυστυχώς. Η απόπειρα, η δικιά μας, και μιλάω εγώ ως νομικός του παράδειγμα, δεν απέδωσε το αναμενόμενο. Το μόνο που μένει είναι να δούμε τις εξελίξεις σε αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα τι θα γίνει, γιατί τώρα μπερδεύτηκα λίγο. Σημαίνει ότι η Μαρία Νεφέλη Γαζή δεν θέλει να είναι ο πατέρας του παιδιού νομικά, ο άνθιμος Ανανιάδης, το λέω πολύ, δεν... Το λες πολύ απλά. Η Μαρία Νεφέλη Γαζή νιώθει αρκετά θυγμένη με όλη αυτή τη διαδικασία που έχει δημιουργηθεί και έχει προκληθεί και γι' αυτό κρατάει και τη συγκεκριμένη στάση. Και έχει αποφασίσει από εδώ και πέρα να μιλά μόνο μέσω της δικηγόρου, είναι ξεκάθαρη. Μάλιστα, μας είχε πει πως ναι, το έχει σκεφτεί πολύ καλά και πως δεν θα πάει στο συμβολιογράφο να γίνει αναγνώριση. Από εκεί και πέρα και να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα. Αν δεν πάει και δεν γίνει, σημαίνει ότι ο άνθιμος δεν έχει δικαίωμα να βλέπει το παιδί? Θα σου πω τι γίνεται. Ο κύριος Κυράτης αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπεί τον άνθιμο σε αυτό το κομμάτι ακόμη, το διευκρινίζω αυτό, μέχρι να πάρει εντολή από τον άνθιμο να κάνει τη διαδικασία, τη δικαστική, την αγωγή. Τι γίνεται από εδώ και πέρα λοιπόν? Ο νόμος τι λέει? Γίνεται μία αγωγή και πηγαίνουν στα δικαστήρια. Μέχρι όμως να γίνει η αγωγή, υπάρχουν τα ασφαλιστικά μέτρα. Επειδή το δικαστήριο ορίζεται και γίνεται αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά, προηγούνται κάποια ασφαλιστικά μέτρα, αφού έχει γίνει η αγωγή πάντα, για να μπορεί ο άνθιμος να διευθετήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή να βλέπει το παιδί, να δίνει κάποια χρήματα για το παιδί και όλα τα σχετικά που επιθυμεί ο άνθιμος. Η μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη πλευρά όμως είναι και της Μαρίας Νεφέλης, που νιώθει ιδιαίτερα θυγμένη με όλο αυτό που έχει γίνει, έχει συγκεκριμένη στάση και θέση και δεν θέλει να γίνει αυτή η αναγνώριση αυτή τη στιγμή.